Λίγο πριν τις 4 το απόγευμα, ο Στέφανος Κασελάκης έφτασε στο κέντρο εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων στη Θήβα. Αντάλλαξε χειραψίες με τους πολίτες, έχοντας πάντα στον πλευρό του τον πατέρα του, ενώ το τηλέφωνό του χτυπούσε συνεχώς. Χωρίς τη συνοδεία πλέον της προσωπικής του φρουράς και αφού παρέδωσε δελτίο κατάταξης και αστυνομική ταυτότητα, πέρασε την πύλη για να αντιθεί στα χακί. Η θητεία για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ θα έχει διάρκεια 2 εβδομάδες, καθώς έτσι προβλέπεται για τους ομογενείς που έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους. Ο Στέφανος Κασελάκης πέρασε την πύλη του κέντρου εκπαίδευσης πυροβολικού Θήβα, συνοδευόμενος από τον πατέρα του. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, να είστε καλά. Και εμένα και εδώ. Everyday Plus, έτσι, τη θυμάστε βέβαια. Κάθε φορά και λίγο καλύτερα. Γεια σας, κορσάκια, για καλές δουλειές. Είναι τιμή μου να είμαι σήμερα εδώ, να υπηρετήσω την πατρίδα μου. Θα παρουσιαστώ για να υπηρετήσω τη χώρα που αγαπώ. Είμαι υπερήφανος για τη χώρα μου, εννοείται. Αλλά δεν είμαι υπερήφανος για όλα τα οποία γίνονται στη χώρα μου. Ακόμα και τις τελευταίες ώρες πριν τη στράτευση, πάντως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τις αφιέρωσε στην πολιτική εκστρατεία. Νωρίτερα είχε προηγηθεί επίσκεψή του στην κεντρική πλατεία της Θήβας, όπου συνομίλησε με αρκετό κόσμο, βρήκε την ευκαιρία να βγάλει φωτογραφία με αρκετούς από αυτούς, ενώ πραγματοποίησε και ομιλία, στην οποία έθιξε τόσο τα προβλήματα των αγροτών, αλλά όσο και προβλήματα της τοπικής κοινωνίας, όπως είναι το πρωτοδικείο της Θήβας, αλλά και η υποστελέχωση του νοσοκομείου, τόσο της Λιβαδιάς όσο και της Θήβας. Διαποδομείται όλο το δημόσιο. Το βλέπετε και στη Λιβαδιά και στη Θήβα με τα δύο νοσοκομεία, τα οποία είναι τελείως υποστελεχωμένα. 40% της δαπάνης για την υγεία είναι ιδιωτική. Ο κύριος Κασελάκης θα ορκιστεί στις 29 Μαρτίου.